Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος και πάμε να συνδεθούμε με τον Γενικό Διευθυντή του Βασί Ξέφυλλο, Κύπρο Ρουσουνίδη, καθώς εν ώψη τριημερού η πληρότητα των ξενοδοχείων είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα όπως φαίνεται. Καλώς σας μεσημέρι κύριε Ρουσουνίδη. Καλό μεσημέρι και εσάς και στους τηλεθέατες. Όντως έτσι είναι κύριε Ρουσουνίδη, φουλάρουν τα ξενοδοχεία από Κύπριους που εμπίπτουν στο επιχορηγημένο σχέδιο για εμβολιασμένους πολίτες. Οπωσδήποτε η πραγματικότητα είναι ότι οι συμπατριώτες μας έτσι έγραψαν τις ευκαιρίες να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτό το τριήμερο το σχέδιο ενίσχυσης εγχώριου τουρισμού. Οι μονάδες που είναι συμπεριβλημένες με το σχέδιο αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν υπάρχει άλλη διαθεσιμότητα όσον αφορά τα δωμάτια. Ναι, ξέρετε, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά παράπονα από πολίτες ότι δεν μπορούν όντως να βρουν δωμάτια. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ανεξάντλητες οι ποσότητες, ο αριθμός των δωματίων καλύτερα που ήταν διαθέσιμος για το σχέδιο. Αφορούν μεγάλο ποσοστό των δωματίων της κάθε μονάδας, διότι πρόκειται για τα standard rooms, τα κανονικά δωμάτια με πρόγευμα, τα δίπλυνα. Οπότε έχουν ξεκινήσει και γίνονταν κρατήσεις για το τρίμερο αυτό ακόμα και από τον Αύγουστο. Οπότε έχουν εξαντληθεί δυστυχώς ο αριθμός των δωματίων και έξω και υπάρχει δυστυχία σε κάποιους συμπατριώτες μας και δεν μπορούν τελευταία στιγμή να βρουν δωμάτια. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια μικρή τουριστική ζωή και από Ρωσία και με αυξητικούς αριθμούς από τη Μεγάλη Βρετανία, κάτι το οποίο θα ενισχύσει τις πληρότητες κυρίως κατά τα Σαββατοκύριακα όπου εκδράμουν και οι συμπατριώτες μας. Τώρα, αυτό κύριε Ρουσουνίδη είναι το σχέδιο ενίσχυσης χώρου τουρισμού το οποίο έχει πάρει τη σκητάλη από το πρόγραμμα επιχορηγημένων καλοκαιρινών διακοπών. Ακριβώς. Στην ουσία είναι μια επέκταση αυτού και θα έχει ισχύ μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου. Αυτή είναι η πληροφόρηση μας μέχρι στιγμής. Εξ όσων γνωρίζουμε, επεξεργάζονται στο Υφυπουργείο και σχέδιο το οποίο ενδεχομένως να μπει και για να είναι ολόχρονο. Όμως ακόμη δεν έχουν αποφασίσει επί τούτου. Αναμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη πρόταση και αντιστοίχως να προσπαθήσουμε και εμείς να τη στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Και αφορά μόνο εμβολιασμένους ή και όσους έχουν νοσήσει από COVID. Ακριβώς. Και όσον αφορά τις τιμές είναι συγκαταβατικές, έτσι μπορούμε να δώσουμε ενδεικτικά το που κυμαίνονται. Υπάρχει το πλαφόν, το οποίο έχει θέσει σαν ανώτατη τιμή τα 60 ευρώ. Εάν κάποιος συνυπολογίσει μέσα σε αυτό και την επιδότηση από το Υφυπουργείο Τουρισμού του 35%, δηλαδή να το καταλαβαίνει και ο κόσμος καλύτερα, έρχεται σαν έκπτωση στον πελάτη, θα πληρώνει περίπου 35 ευρώ το βράδυ σε δίκλινο δωμάτιο για δύο άτομα. Δηλαδή με πρόγευμα, θεωρώ είναι πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Είναι τιμές που δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια κέρδους, όμως εξυπηρετούν άλλους σκοπούς και βεβαίως τους συμπατριώτες μας. Και μας είπατε υπάρχει έτσι μια αυξημένη ροή από Ρωσία και από Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα οι εκτιμήσεις σας για τον μήνα Οκτώβριο μέχρι στιγμής, πάμε καλά? Ελπίζουμε ότι και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος σε ποσοστά θα κινηθούν όπως και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, πάντοτε με τους αντίστοιχους μήνες του 2019, στην προσπάθεια έτσι να γίνει η χρονιά τουλάχιστον τουριστικά υποφερτή και να μπορέσουμε να μπούμε, αν μου επιτρέπετε όρος, με το δεξί στο 2022, όπου ευελπιστούμε να είναι η επαρχή της ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά να το παγκόσμιο. Ναι. Θα γίνουν κάποιες ή γίνονται, αν θέλετε, κάποιες προσπάθειες έτσι, ώστε να ενισχυθεί ο χειμερινός τουρισμός. Και μέχρι πότε θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να επεκταθεί η τουριστική περίοδος? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε έχουν ξεκινήσει, έγιναν κρατήσεις για τον Οκτώβριο, ξεκίνησαν δηλαδή για τον Νοέμβριο. Οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες στο νησί μας που επιτρέπουν βεβαίως τον ολόχρονο τουρισμό. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες και προϋποθέσεις βάσει των οποίων και το Υφυπουργείο είμαι σε θέση να γνωρίζω και ο ίδιος ο Υφυπουργός εντείνουν τη δράση τους και τη στόχευση τους προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε να δούμε έτσι κάποια αποτελέσματα από φέτος, εφόσον η πανδημία στέρισε από αρκετό κόσμο τις διακοπές τους καλοκαιρινούς μήνες. Η Κύπρος προσφέρεται να κάνουν αυτές τις διακοπές και κατά τους συνομπορινούς αλλά και χειμερινούς μήνες και αναμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και το Δεκέμβριο έτσι, τη χριστουγεννιάτικη περίοδο, κύριε Ρουσουνίδη. Δεν είναι τόσο εύκολο βέβαια.
Όμως υπό την αίρεση πάντοτε της πανδημίας και των επιδημιολογικών μας δεδομένων υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ήδη αντιλαμβάνομαι ότι στο Υπουργείο εξεργάζονται και κάποια σχέδια δράσεων στις ορεινές περιοχές και υπαίθρου κτλ. Οι οποίες είναι ένας μικρός κρυμμένος θησαυρός που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τον ολόχρονο τουρισμό. Αναμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι αγορές και τι απήχηση θα έχουν και στην τουριστική ροή από το εξωτερικό, αλλά και τους συμπατριώτες μας βέβαια. Ναι. Τώρα, η χώρα μας εξακολουθεί να είναι στο κόκκινο, κύριε Ρουσουνίδη, παρά την καλή της επιδημιολογική εικόνα. Δυστυχώς, ναι, πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να μας μεταφέρουν στην πορτοκαλί κατηγορία, κάτι το οποίο ενδεχομένως να δώσει έτσι και μια περισσότερη όθηση για ταξίδια προς το νησί μας και από την Ευρώπη, από ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, γιατί είναι αποτρεπτικός τώρα ο παράγοντας να βλέπει ο άλλος ότι είναι στο κόκκινο η Κύπρος. Ναι. Θεωρώ όμως ότι θα πάμε στο πορτοκαλί σε σύντομο χρονικό διάστημα και βήμα-βήμα να οδεύσουμε προς την πράσινη κατηγορία που θα ανοίξει εντελώς σε εισαγωγικά τα σύνορα μας και θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το πλαίσιο να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στο νησί. Ναι. Τώρα, όσον αφορά στον τερματισμό των σχέδιων στήριξης της απασχόλησης στο τέλος Οκτωβρίου, ο Υπουργός Εργασίας, η κυρία Εμιλιανίδου, είπε πως αν και η οικονομία επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς, υπάρχει ακόμη κάποιο πρόβλημα στα ξενοδοχεία και γενικά στην τουριστική βιομηχανία. Αντιλαμβάνομαι και από την κουβέντα μας που είχαμε προηγουμένως με την κυρία Χατζιαδάμου, ότι θα συνεχιστεί το σχέδιο που βρίσκεται σε ισχύ όλα αυτά τα χρόνια που αφορά την αναστολή εργασιών στην τουριστική βιομηχανία, όπου δεν τερματίζεται στην ουσία η εργοδότηση υπαλλήλων, αλλά συνεχίζουν με χειμερινή αναστολή εργασιών. Ακριβώς με το πέρας των σχεδίων στήριξης μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα μπει σε ισχύ το διαχρονικό σχέδιο που είχαμε της μερικής βιολικής αναστολής εδώ και χρόνια στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, πράγμα που θα αποτρέψει και τυχόν απολύσεις μέχρι και τον Μάρτιο που θα ξεκινήσει, επιπιστούμε, η σεζόν του 2022. Είναι σίγουρα κάτι πολύ βοηθητικό. Εμάς βεβαίως αυτός ο σκοπός μας δεν είναι τα σχέδια, εξού και αντιλαμβανόμαστε πλήρως τον λόγο και γιατί θα σταματήσουν τα σχέδια αυτά που επιχορηγούν το προσωπικό των ξενοδοχειακών μονάδων σε κάποιο ποσοστό. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, να μην υπάρξει ανάγκη και του χρόνου για οποιαδήποτε άλλα σχέδια, όμως παρόλα αυτά είμαι σίγουρος ότι όπως βρήκαμε ανοιχτές τις πόρτες στον Υπουργείο για συζήτηση και διαβούλευση, όταν και εφόσον υπήρχε η αδύνατη ανάγκη, την οποία πρέπει να πούμε ότι αφουγκράστηκαν και οι δύο Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας και στήριξαν την βιομηχανία, είμαι σίγουρος ότι σε περίπτωση που χρειαστεί και ξανά θα το κάνουν. Ελπιστούμε όμως να μην χρειαστεί σε καμία περίπτωση. Για το 2022 υπάρχουν κάποια μηνύματα? Κοιτάξτε, σίγουρα καταγράφουμε την ζήτηση και την επιθυμία του κόσμου να ταξιδέψει και να κάνει διακοπές και δει σε ένα προορισμό όπως η Κύπρος, ασφαλές προορισμό, και με την ευελιξία τώρα που δίδεται στα ταξίδια ιδιαίτερα για τους εμβολιασμένους, θεωρούμε ότι συνομολογείται ένα πλαίσιο γύρω από το οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε έτσι μια καλή υποφερτή τουριστική ροή το 2022. Πάντοτε να είναι καλύτερη από το 2021, κύριε Ρουσουνίδη. Οπωσδήποτε, αυτό περιμένουμε και αυτό ευελπιστούμε. Αυτό δείχνουν όλα τα σημεία αυτή τη στιγμή. Όμως, ξαναλέω, υπό την αίρεση της πανδημίας, διότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τι μπορεί να γίνει σε μία εβδομάδα από τώρα, σε ένα μήνα, πόσο μάλλον μετά από 6 μήνες. Όμως φαίνεται ότι θα μπούμε σε μια νέα κανονικότητα όπου ο κόσμος θα ξεκινήσει να κάνει αυτά που έκανε και προ-κορονοϊού στην προ-κορονοϊού εποχή, βεβαίως υπό τις προϋποθέσεις που θα υπάρχουν με τα τεστ, με τα εμβόλια κτλ. Και να ξεπεράσουμε έτσι αυτά τα 1-2 χρόνια της νέας κανονικότητας μέχρι να εξέλθουμε επιτέλους από όλο αυτό και να μπορέσουμε να ταινίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία, σταθερότητα και ελπιστώντας ότι στα επόμενα 3-4 χρόνια ενδεχομένως να μπορέσουμε να πιστέψουμε και σε αριθμούς του 2019. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρουσουνίδη. Καλό υπόλοιπο. Να είστε καλά. Πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο των σχολικών εφορεών, Ντίνο